βγάλαμε ένα δελτίο τύπου σήμερα το πρωί που έχει να κάνει με την γενική αντιμετώπιση, όπως εμείς την εκλαμβάνουμε, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Αραχοβίτη, σε ένα συνεταιρισμό ο οποίος, αν μη τι άλλο, αποτελεί πρότυπο όχι μόνο για την Ελλάδα. Χτες λοιπόν πρέπει να σας πω το ιστορικό για να καταλάβετε το τραγικό του πράγματος. Χτες ψάχνοντας στον υπολογιστή για ένα ισολογισμό της Ένωσης κάποιο ΦΕΚ, έπεσα σε ένα ΦΕΚ του 7ου, το οποίο από περιέργεια άνοιξα να δω περί τίνος πρόκειται. Ανακάλυψα λοιπόν ότι ο Υπουργός ο Αραχοβίτης και ο Υφυπουργός του Κόκαλης υπογράψαν, δημοσιεύσαν 1η 7ου 2019 μια απόφαση από την οποία, με την οποία ανατρέπουν μια άλλη απόφαση που είχε υπογράψει ο κ. Αποστόλου, σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία της επιδότησης μαστίας φεύγουν τελείως από την Ένωση και πλέον θα γίνεται χειρισμός από τη ΔΑΟΚ. Και με την προηγούμενη απόφαση γινόταν χειρισμός από τη ΔΑΟΧ, αλλά ήταν η Ένωση Ασφαλιστική εκείνη η κλίδα όπου έστειλε τα στοιχεία και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη ΔΑΟΧ. Για να σας πω τι είναι η ΔΑΟΧ, είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής. Εμείς, ας πούμε ότι δικαιολογούμε την πολιτική απόφαση του Χ του Ψ Υπουργού. Δεν μπορούμε όμως με τίποτα να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι παραμονή εκλογών και χωρίς να ερωτηθούμε ή χωρίς να ενημερωθούμε, έρχεται ένας υπουργός κάπου από τη Σπάρτη, δεν ξέρω από πού κατάγεται, να πάρει μια απόφαση η οποία για τον οργανισμό είναι πολύ σημαντική, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και δεν είναι τιμητικό για κανέναν η πολιτική ηγεσία να νομοθετεί μακριά από τους παραγωγικούς φορείς. Για να το δούμε έτσι λίγο πιο απλά, να καταλάβει και ο κόσμος. Μέχρι στιγμής δηλαδή τι γινόταν και τι είναι αυτό το οποίο ανατρέπεται αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία των παραδόσεων μαστίχας μαζεύονταν από την Ένωση. Η Ένωση τα κοινοποιούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην τοπική ΔΑΟΚ, η οποία είχε την υποχρέωση να τα ελέγξει πριν εκταμιευθεί η επιδότηση μαστίχας στους παραγωγούς. Με το σημερινό καθεστώς, η Ένωση θα στέλνει απευθείας στη ΔΑΟΚ και η ΔΑΟΚ θα στέλνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα λεφτά τα οποία θα εκταμιεύονται. 20 χρόνια η Ένωση είναι ο χειριστής αυτού του θέματος. Αν μη τι άλλο, η ηθική του πράγματος έλεγε ότι ο Αραχοβίτης ή ο κάθε Αραχοβίτης έπρεπε να ρωτήσει εμάς ή να μας ενημερώσει τουλάχιστον πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Και αυτό έγινε και λίγες μέρες από ό,τι κατάλαβα πριν τις εκλογές, έτσι. Ναι, 6 μέρες. Δευτέρα πρωί τα είχαν λύσει όλα τα προβλήματα οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό τους έμεινε. Και να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. 19 Απριλίου είχαμε πάει και είχαμε δει τον κύριο Αραχοβίτη. Του υποβάλαμε κάποια αιτήματα τα οποία ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είχαν κάποιο οικονομικό αντίκτυπο. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Αραχοβίτης είχε άλλες προτεραιότητες, οι οποίες μάλλον φαίνονται πάνω στο ΦΕΚ το οποίο υπέγραψε και δημοσίευσε.